Όπως έχουμε καταθέσει όλο το προηγούμενο διάστημα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, αλλά και εδώ στην Ολομέλεια, στη διήμερη συζήτηση αυτού, η αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο βασίζεται στο γεγονός ότι κατοχυρώνει τη γονεϊκότητα σε άτομα του ιδίου φύλου, οδηγώντας τον αποκλεισμό είτε της μητρότητας είτε της πατρότητας, θεσμοθετώντας τη διπλή γονική μητρότητα ή αντίστοιχα τη διπλή γονική πατρότητα, αποκόπτοντας στην ουσία την έννοια της γονικής ευθύνης από την αντικειμενική, κοινωνική και βιολογική βάση της. Και συγχρόνως γίνεται ένα ακόμα βήμα περαιτέρω σε συνδυασμό με το ανωτέρω, γίνεται ακόμα ένα βήμα περαιτέρω εμπορευματοποίησης της διαδικασίας απόκτησης παιδιών αφενός μέσω της τεκνοθεσίας, ανοίγοντας στην ουσία παραπέρα ο δρόμος για ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών και από το εξωτερικό, που σηματοδοτεί ουσιαστικά το εμπόριο παιδιών, αφετέρου μέσω της τεκνοποίησης το έσχος της εμπορικής παρένθετης μητέρας, μητρότητας, γίνεται δηλαδή ακόμα ένα βήμα εμπορευματοποίησης και μέσω αυτής της κατεύθυνσης. Μιας ακραίας δηλαδή μορφής εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος, εκμετάλλευσης της γυναίκας, αλλά και του εμπορίου οαρίων. Στο ζήτημα λοιπόν της τεκνοποίησης, η κυβέρνηση, όπως έπραξε και στο παρελθόν, τον Ιούλιο του 2022, με το νομοσχέδιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επιδιώκει να υποβοηθήσει ουσιαστικά την ήδη τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα φιλέτο, να τους εξασφαλίσει μεγαλύτερη πελατεία ακόμα και από το εξωτερικό. Με τον ίδιο νόμο, να θυμίσουμε, άρθηκαν και ορισμένες νομοθετικές ασφαλιστικές δικλείδες που έθεταν έστω κάποια εμπόδια στην ακραία μορφή εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος. Αποτέλεσμα, τα ρήφα 20.000 ευρώ χρηματικό αντάλλαγμα στην παρένθετη μητέρα, ενώ οι επίσημες αμοιβές για τις δότρες οαρίων φτάνουν ή μπορεί και να ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ. Να μην μπαίνει περιορισμός πόσες φορές μια γυναίκα θα γίνει παρένθετη μητέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία της, ενώ οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής παίζουν το ρόλο πλέον του μεσάζοντα ανάμεσα στο ζευγάρι ή την άγαμη γυναίκα και την παρένθετη μητέρα, ενώ δεν προϋποθέτει η παρένθετη να έχει προσωπικές οικογενειακές σχέσεις με το ζευγάρι ως πράξη αλτρουισμού. Συνεπώς, για ποια αλτρουιστική πράξη μπορεί να γίνεται λόγος όταν η νομοθεσία που προωθήσατε διευκρινίζει πως κανένα ρόλο δεν παίζει το κίνητρο της παρένθετης, αν δηλαδή προτίθεται να οικειοφορήσει το παιδί απλώς και μόνο για να λάβει την αποζημίωση. Με την τροποποίηση του ίδιου νόμου, δεν υπάρχει προϋπόθεση το ζευγάρι και η παρένθετη μητέρα να κατοικούν στην Ελλάδα. Στην πράξη έχουμε διεύρυνση της αγοράς παρένθετης μητρότητας με ζευγάρια από το εξωτερικό, ανοίγοντας ο δρόμος και για τον αναπαραγωγικό τουρισμό, τροφοδοτώντας περαιτέρω τα κέρδη των αντίστοιχων επιχειρηματικών ομίλων. Και στο έδαφος αυτών των νόμων άνοιξε ο δρόμος για την εκμετάλλευση και μεταναστριών, επιβεβαιώνοντας με βάση και τα στοιχεία ότι στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς δεν μπορούν να μπουν ούτε κανόνες, ούτε δικλείδες που ακούσαμε προηγουμένως σε αυτή τη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εξάλλου, οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει για το εμπόριο σε σχέση με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως για παράδειγμα στην Κρήτη, στα Χανιά ή παλιότερα στη Θεσσαλονίκη, αναδεικνύουν μια σειρά από παθογένειες που δημιουργεί και διωγγώνει η εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και οι ανταγωνισμοί για το κέρδος ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Δηλαδή, την υποταγή του επιστημονικού κριτηρίου και της διεπιστημονικής συνεργασίας στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και συγχρόνως, εκμετάλλευση γυναικών που παρέχουν τη λεγόμενη υπηρεσία κυοφορίας, αφήνοντας στην άκρη τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία των γυναικών, την ψυχοσυναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. Γιατί και στη χώρα μας οι γυναίκες που προσφέρονται να φέρουν στον κόσμο το παιδί ενός άλλου ζευγαριού βρίσκονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε καθεστώς ευαλωτότητας. Άνεργες, εργαζόμενες
με συμβάσεις προσωρινές, με χαμηλούς μισθούς, οικονομικές μετανάστρες, γυναίκες Ρωμά, ακόμα και φοιτήτριες, που εξαναγκάζονται να νοικιάζουν το σώμα τους, τη μήτρα τους και να μετατρέπονται σε μηχανές αναπαραγωγής παιδιών κατά παραγγελία. Και ακριβώς μέσα από αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο προβάλλονται μέχρι και ευγονικές αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα η απόκτηση παιδιών με συγκεκριμένο φύλο, προκειμένου να μεταδοθούν από τους ενδιαφερόμενους αυριανούς γονείς στοιχεία της προσωπικότητάς τους, ανοίγοντας όμως κατά αυτόν τον τρόπο επικίνδυνους δρόμους. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν το νομοσχέδιο, δεν μας λέτε πόσο κοστίζει αλήθεια στα ζευγάρια η απόκτηση ενός παιδιού, όταν όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως και αυτά της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι πανάκριβα εμπορεύματα, με αποτέλεσμα τα ζευγάρια των εργατικών λαϊκών οικογενειών να μην μπορούν ούτε απ' έξω να περάσουν από τις εγκαταστάσεις των επιχειρηματικών κολοσσών που τα πουλάνε. Αφού από τις 55-60 μονάδες που υπάρχουν στη χώρα μας, μόνο οι 7 είναι δημόσιες. Άρα λοιπόν, για ποια ισότητα μιλάτε? Ουσιαστικά αυτό που διασφαλίζεται είναι το δικαίωμα πλούσιων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά, όταν τα νέα ζευγάρια που ζουν με την ανασφάλεια, χαμηλό εισόδημα, έλλειψη στέγης, ακρίβεια και πάει λέγοντας, δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια ή να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού. Ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής τόσο της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέγεται πρόοδος? Έτσι, μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγονται οι αιτιάσεις της κυβέρνησης πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου συμβάλλουν στην εμπέδωση, τη λεγόμενη εμπέδωση της ισότητας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, όταν οι ανισότητες όχι απλά ζουν και βασιλεύουν, αλλά θεριεύουν στη βάση της βάρβαρης ταξικής πολιτικής που εμπεριβοματοποιεί και ιδιωτικοποιεί κάθε λαϊκή ανάγκη. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Όπως αυτή λοιπόν της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που το νομοσχέδιο όχι μόνο αφήνει ανέγγιχτη, όπως ανέγγιχτο παραμένει εξάλλου το γενικότερο πλαίσιο που δημιουργεί προβλήματα στα ζευγάρια, αλλά έρχεται να επεκτείνει την εμπορευματοποίηση της ζωής και του σώματος των γυναικών και των παιδιών στο βωμό του κέρδους. Θεωρούμε ως κόμμα πως η διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των δημόσιων σύγχρονων νοσοκομείων, σε ένα ενιαίο καθολικά δημόσιο σύστημα υγείας, με προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων, με τον αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό, με κάλυψη του κόστους από το κράτος και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Τα συγκεκριμένα αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να μην αποτελεί η διαδικασία αυτή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ένα εμπόριο ελπίδας. Συγχρόνως, με κριτήριο τα συμφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών, των γυναικών και των οικογενειών τους, διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για την ολόπλευρη στήριξη των παιδιών και της μητρότητας, πατρότητας, όπως για παράδειγμα δωρεάν υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και ψυχολογικής ενίσχυσης, συμβουλευτική γονέων, δημόσιους και δωρεάν φορφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για όλα τα παιδιά, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και άλλα πολλά. Όμως, μια τέτοια στήριξη με αντίστοιχο περιεχόμενο προϋποθέτει μια άλλη κοινωνία, που στο επίκεντρο θα έχει τον εργαζόμενο άνθρωπο, τις σύγχρονες ανάγκες του, με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα και που μπορεί να δημιουργήσει τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για να είναι πραγματικά ελεύθερη η επιλογή ενός νέου ζευγαριού για το πότε και αν θα δημιουργήσει οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνει, χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες. Και οι πάλι για αυτές τις σύγχρονες ανάγκες είναι η πραγματική ασπίδα προστασίας των ζευγαριών, των παιδιών, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.